Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Πολλά τα θέματα σήμερα, αλλά με τον κορονοϊό όχι τόσο αρεστά που θα θέλαμε. Σας καλωσορίζουμε στην τηλεόραση του Blue Sky και στην εκπομπή Ραντεβού με την επικαιρότητα. Ξέρω ότι θέλατε να έχουμε καλές ειδήσεις και ευχάριστες ειδήσεις και ποιος δεν θα το θέλε. Και πολύ περισσότερο μάλιστα αυτό το κανάλι που θέλει πάντοτε χαρές και ευτυχία και πρόοδο σε αυτόν τον τόπο και ευημερία. Αλλά η επικαιρότητα, τα γεγονότα, οι εξελίξεις μας φέρνουν σε αυτή τη θέση να λέμε και κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι αρεστά, το ξέρω. Μήπως είναι σε μένα, μήπως είναι στον Παναγιώτη απέναντί μου, μήπως είναι στον Νίκο απάνω, μήπως είναι στο Μπέκι έξω και στην Ιρό που βρήκα εδώ και την Κατερίνα που τη συνάντησα εδώ, τις συναδέρφες. Δεν είναι αρεστά. Αλλά τι να κάνουμε. Μήπως είναι αρεστά στον Στέλιο τον Καλανιώτη, ούτε σε αυτόν είναι αρεστά. Τι να κάνουμε. Άκουγα λοιπόν την κυρία Αθηνά Λινού, την καθηγήτρια της επιδημιολογίας, να λέει «Όσο μπορείτε μείνετε στο σπίτι σας. Ο ιός είναι παντού. Δεν είναι στην τάδε γωνία και στην άλλη δεν είναι. Είναι παντού», λέει ο ιός. Μεταφέρω λόγια της κυρίας Λινού, την οποία μάλιστα την πρότειναν και από τον ΣΥΡΙΖΑ να την κάνουν και υπουργό υγείας κοινής αποδοχής. Είναι παντού. Μείνετε όσο μπορείτε στα σπίτια σας, αν δεν υπάρχει και συντρέχει σοβαρός λόγος να βγείτε από αυτά. Αν συντρέχει, θα βγείτε, βέβαια, κάνετε τις δουλειές σας. Αν δεν συντρέχει, λέει, μείνετε σπίτια σας για ένα διάστημα. Αν θέλουμε να ελέγξουμε αυτό το πράγμα που λέγεται, αυτό τον εφιάλτη που λέγεται κορονοϊός, που λέγεται πανδημία. Και άλλοι καθηγητές, και ο κύριος Τσόδρας, και ο κύριος Γόγος, και πολλοί άλλοι, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τι σημαίνουν όλα αυτά, παιδιά, φίλοι και αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, φίλοι τηλεθεατές, τι σημαίνουν όλα αυτά? Ότι είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση με τον κορονοϊό. Ας αναλογιστούμε όλες τις ευθύνες μας. Τα λέει και ο Πρωθυπουργός, τα λένε και οι υπουργοί, τα λέει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τα είπε και πριν λίγο ο κύριος Πέτσας, ο οποίος μάλιστα είπε και στην κρυσταλλοπηγή επάνω στα σύνορα, στα χερσαία σύνορα, τέρματα είσοδοι και έξοδοι. Σε κάποιες άλλες εισόδους και εξόδους που θα γίνονται κάποια φορτηγά, οτιδήποτε, πρέπει να γίνονται τεστ και, σε αυτούς που έρχονται και σε αυτούς που βγαίνουν. Παντού τεστ. Η κρυσταλλοπηγή έκλεισε, τα σύνορα κλείνουν. Αγριεύουν τα πράγματα. Μην τα παίρνουμε στα. Μην χαλαρώνουμε. Αγριεύουν. Τα λένε οι καθηγητές. Εγώ τα μεταφέρω γιατί πρέπει να τα μεταφέρω στους δημοσιογράφους. Δεν μπορώ να τα κρύψω. Και να μεταφέρω την αλήθεια. Ούτε υπέρ, ούτε κατά. Ευθέως, ταχαίως και ραγδαίως. Τι να κάνουμε. Αγριεύουν τα πράγματα. Θέλετε, και είναι ορισμένοι συνανθρωποί μας που μιλάνε για τα Χριστούγεννα. Θα έρθουν, καλοί μου φίλοι, και τα Χριστούγεννα τα ευλογημένα. Θα έρθουν και αυτά, έλεος. Με τα χριστουγεννιάτικα δέντρα και τα γλυκά και τα στολίδια. Θα έρθουν και αυτά. Θα έρθουν, ρε παιδιά, για τα Χριστούγεννα και θα περάσουν και θα ξανάρθουν. Ξανάρθουν Πάσχα, θα ξανάρθουν όλες οι γιορτές, θα ξανάρθουν αρκεί να είμαστε ζωντανοί. Να είμαστε όρθιοι. Αυτό μετράει. Γι' αυτό λοιπόν κρούν τον κόδωνα του κινδύνου εντός και εκτός συνόρων. Βλέπετε και τι γίνεται εκτός των συνόρων. Στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Ελβετία, στα καντόνια εκεί της Ελβετίας. Στην Ιταλία, διασωληνωμένοι μέσα στα αυτοκίνητα. Στην Ελβετία λέει κάντε τη διαθήκη σας πώς θα πεθάνετε. Κάνω το σταυρό μου και λέω Θεέ μου, πού φτάσαμε. Τι μικρόβιο είναι αυτό να. Τι ιός είναι αυτός, τι πανδημία είναι αυτή. Θερίζει. Λένε οι καθηγητές, θερίζει. Πάρτε τα μέτρα σας. Βάλτε μάσκες. Πλύντε χέρια. Κρατάτε αποστάσεις. Μην βγαίνετε από τα σπίτια. Τα ακούω και λέω, Θεέ μου, τι λένε τώρα. Είναι στα καλά τους. Και μιλάω με ένα λοιμοξιολόγο, καθηγητή φίλο. Του λέω, κύριε καθηγητά μου, για πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μεταξύ μας τώρα, του λέω, και για τον αέρα βέβαια. Και για τον αέρα, αλλά και μεταξύ μας. Ισχύουν αυτά που λένε, είναι τόσο υπερβολικά τα πράγματα, είναι τόσο διωγκωμένα. Είναι, πώς το λένε, τόσο. Είναι αυτή η πραγματικότητα, είναι διωγκωμένα και υπερβολικά. Είναι αυτή η πραγματικότητα, είναι έτσι. Μου λέει και λίγα λένε. Καλά, λέω, κατάλαβα. Και λίγα λένε, μου λέει, Κανελάκη, και λίγα λένε. Διότι αν πούν και άλλα πράγματα που πρέπει να πούν, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δηλαδή, τι του λέω. Όχι τίποτα σοβαρό, μου λέει, αυτά που λένε. Αυτά είναι, αλλά άμα τα πούνε με λεπτομέρειες, μου λέει, θα ανατριχιάσεις.
τι γίνεται στα νοσοκομεία, τι γίνεται στις ΜΕΘ, τις μονάδες εντατικής θεραπείας, τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, τι γίνεται στα νοσοκομεία, που θέλουν να κάνει ξενοδοχεία νοσοκομεία, δεν φτάνει η ΜΕΘ, τι γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα, τι γίνεται από εδώ, τι γίνεται από εκεί. Μου λέει πράγματα τραγικά και ανυπόφορα και απερίγραπτα και φανταστικά. Τι να πούμε, λεπτομέρειες που βρισκόμαστε, μου λέει. Ένα. Γι' αυτό βλέπεις και τον κύριο πρωθυπουργό μου, τον κύριο Μητσοτάκη, συνέχεια να υπακρυπνεί και να τρέχει. Συσκέψει από εδώ, τη διασκέψει από εκεί, ενημερώνει την πρώτη δημοκρατία, ενημερώνει από εδώ. Μιλάει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάει με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μιλάει από εδώ, είσαι πρωθυπουργός όπως κάνει και άλλοι πρωθυπουργοί, μου λέει. Και οποιοδήποτε πρωθυπουργός δάτε, μου λέει, νομίζω τα ίδια θα έκανα, δεν έκανε τα ίδια. Μου λέει, θα πρέπει να τον αποκεφαλίσουμε. Είναι σοβαρή η ευθύνη, Κανελάκη, μου λέει, της κυβέρνησης. Το καταλαβαίνεις ότι είναι σοβαρή ευθύνη της κυβέρνησης, αλλά σοβαρή ευθύνη όμως και των πολιτών. Η προσωπική ευθύνη, η ατομική ευθύνη, η συνείδηση, το καθήκον μας. Τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε? Θα έρθει ο χωροφύλακας να σου πει βάλτε μάσκα Κανελάκη, Έλεος. Ή βάλτε μάσκα Παναγιώτη Αμπατζίδη. Ή βάλτε μάσκα Νικολιάτσικα. Δεν θα το πει αυτό. Πέρα να σου κόψει το πρόστιμο, αλλά και δεύτερο γιατί να σου κόψει το πρόστιμο. Δεν μπορείς εσύ από τη συνείδησή σου, την ευθύνη σου, το καθήκον σου να βάλεις τη μάσκα αφού κινδυνεύει η υγεία σου. Θέλει κανένας να μας απαγορεύσει, παιδιά? Θέλει κανένας να μας απαγορεύσει να βγούμε τα σπίτια μας? Αν είναι κάτι περιβολικό και είναι κάτι ψέμα, το οτιδήποτε, ας το αποδείξουν. Ακούγονται διάφορα. Αλλά εγώ δεν βλέπω κανένα να αποδεικνύει ότι είναι άσχετα αυτά που λένε οι λοιμοξιολόγοι. Είναι γεγονότα. Τα βλέπω και στις άλλες χώρες, τα βλέπω και στην Αμερική και στις Ινδίες και στην Ασία και παντού. Και στη Ρωσία. Και εδώ στις άλλες χώρες των Βαλκανίων. Να ήταν ελληνικό φαινόμενο, θα λέγαμε παίζουν παιχνίδι πολιτικό. Παίζουν παιχνίδια να εξυπηρετήσουν κάποια δικά τους συμφέροντα, να περάσουν κάποια νομοσχέδια, να περάσουν κάποιες διατάξεις, κάποιες τροπολογίες όπως συνήθως γίνεται. Αλλά εδώ δεν είναι κάτι, συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δυστυχώς, μακάρι να συνέβαινε κάτι τέτοιο, αλλά δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είμαστε στη φωτιά. Οι φλόγες βγαίνουν έτσι, μου λέει ένας καθηγητής πάλι. Ένας γιατρός. Έτσι βγαίνουν οι φλόγες, Κανελάκη, μου λέει. Και άμα δεν τις καταστήλουμε τώρα ως πυροσβέστες όλοι μας με το καθήκον μας, τη συνείδησή μας και τις ευθύνες μας, αν δεν καταστήλουμε τώρα για να περιορίσουμε την πυρκαγιά, τις φλόγες μου λέει, θα λαμπαδιάσουμε όλοι. Και λέω, Παναγία μου, τι είναι αυτά που μου λέει? Μην κάνεις το σταυρό σου, μου λέει, έτσι είναι. Έτσι είναι. Γιατί πάω στο νοσοκομείο, πάω από εδώ, πάω από εκεί, βλέπω κόσμο. Ευτυχώς φοράνε όλοι τις μάσκες, όλοι σχεδόν. Όχι σχεδόν, σχεδόν όλοι. Φοράνε μάσκες. Συγκινητική ήταν και η περίπτωση των νοσοκόμων από την Κρήτη που ήρθαν και πήγαν στη Βόρεια Ελλάδα σε νοσοκομεία να βοηθήσουν εθελοντρίες. Μπράβο τους. Και πολλοί άλλοι εθελοντές. Μπράβο τους. Και εγώ εθελοντής. Άμα με καλέσουν κάπου να πάω, εδώ είμαι. Καλέστε με να έρθω να βοηθήσω κάπου που μπορώ να βοηθήσω ευχαρίστως. Δεν αρνούμε τίποτα. Σε οποιαδήποτε περιοχή, σε οποιοδήποτε. Αρκεί να μπορώ βέβαια. Και εδώ στην Αθήνα. Καλέστε με αύριο, κύριε Καναλάκη, ελάτε εδώ να βοηθήσετε. Θα έρθω. Οποιαδήποτε αποστολή μου αναθέσετε. Οποιαδήποτε δουλειά μου αναθέσετε. Να έρθω να βοηθήσω, να κουβαλάω, ξέρω εγώ τι, ασθενοφόρα, πώς τα λένε, φορεία, να βοηθάω ασθενείς, να βοηθάω κάτι, να κάνω, ό,τι μπορώ. Να βοηθήσουμε όλοι, να βγούμε μέσα από αυτή τη λέλαπα, από αυτή τη φρίκη και δίνουμε καθημερινή μάχη γι' αυτό. Ο πόλεμος υπάρχει παντού, λένε οι λοιμοξιολόγοι, αυτό παιδιά. Λυπάμαι πάρα πολύ που σας φορτίζω κάθε μέρα, αλλά θα λέγατε, σας τα έλεγα από καιρό βέβαια εγώ, γιατί δυστυχώς δικαιώθηκα, τα έλεγα από καιρό, μήνες. Έρχεται καταιγίδα στον ιό, αν δεν πάρουμε τα μέτρα. Σας τα έλεγα και μου λέγατε κάποιοι, πονηροί. Έλα, ρε Καναλάκη, υπερβολικός είσαι. Τώρα οι ίδιοι μου λένε, φίλε μου, σε συγχαίρουμε. Δεν θέλω να με συγχαρείτε, λέω. Δεν θέλω συγχαρητήρια εγώ. Τα συγχαρητήρια στους γιατρούς και το νοσηλευτικό και επιστημονικό προσωπικό, εκεί δώστε τα συγχαρητήρια και σε όλους τους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη καθημερινά και παίζουν με τη ζωή τους για να βοηθάνε τους συνανθρώπους μας. Εκεί δώστε τα συγχαρητήρια σε μένα. Τι να με δώστε εμένα. Εκεί ανήκουν τα συγχαρητήρια. Λοιπόν, ας αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να δούμε τι θα κάνουμε. Ως προς το εμβόλιο, έρχεται και το εμβόλιο, από ό,τι άκουσε ένα καθηγητή σήμερα, μέσα στο Γενάρη, Δεκέμβρη-Γενάρη, πρέπει να έρθουν τα πρώτα η Pfizer, αμερικάνικες εταιρείες και άλλες εταιρείες, θα βγάλουν το εμβόλιο και θα είναι μια σωτηρία να το βγάλουν το εμβόλιο. Μακάρι, μακάρι να το βγάλουν το συντομότερο. Και άμα θα βγει το εμβόλιο, θα γίνει και η διανομή του. Θα δημιουργεί αντισώματα. Σώζουν ζωές. Αυτά τα μηνύματα των γιατρών για τα εμβόλια. Δημιουργούν αντισώματα, σώζουν ζωές. 2.117.440.000 συμπολίτες μας το μήνα θα παίρνουν το εμβόλιο. Λένε ότι είναι εθελοντικά, είναι προαιρετικό. Άμα θες το παίρνεις, άμα θες το παίρνεις. Δεν ξέρω, έτσι είπανε. Αν αλλάξει αργότερα κάτι δεν ξέρω. Θα δοθεί στα κέντρα υγείας και στις υγειονομικές δομές. Εκεί θα δοθεί και από εκεί θα το προμηθεύουμε. Πρώτοι θα το πάρουν οι υγειονομικοί υπάλληλοι.
Για να είναι καλά αυτοί, να μας κάνουν καλά και εμάς. Μετά ευπαθείς ομάδες. Οι άνθρωποι που είναι ευπαθείς, έχουν προβλήματα, ανήμποροι. Μετά από τους υγειονομικούς, οι ευπαθείς. Και μετά ο γενικός πληθυσμός. Όλοι εμείς. Ο γενικός πληθυσμός. Νοσηλευτικό προσωπικό, υγειονομικοί υπάλληλοι, ευπαθείς, γενικός πληθυσμός. Έτσι, αυτή είναι η προτεραιότητα σύμφωνα με τους γιατρούς. Και σύμφωνα που τα αναγγείλανε χθες. Και ο κύριος Τσόδρας και όλοι. Ο εμβολιασμός θα γίνεται κατόπιν ραντεβού. Θα κλείνεις ραντεβού και θα πηγαίνεις να σου κάνω το εμβόλιο. Τώρα θα μου ερωτήσετε, θα το σηκώνει το τηλέφωνο. Θα απαντάνε. Είναι γι' αυτό ένα ερώτημα. Υπάρχει βέβαια και λύση με τα SMS. Θα στέλνεις μήνυμα το SMS και θα λέτε, κύριε, δώστε μου ραντεβού για να έρθω να κάνω το ραντεβού, το εμβόλιο μου. Θα σου απαντάνε την τάδε ώρα, κύριε Καλάκη, ελάτε στο τάδε σημείο, στο τάδε κέντρο που γίνεται ο εμβολιασμός, να κάνω το εμβόλιο. Υπάρχει και το online που λέμε. Αλλά υπάρχει και το τηλεφωνικό κέντρο. Θα υπάρχει και τηλεφωνικό κέντρο που θα κλείνει τα ραντεβού για αυτούς που δεν έχουν και ιδιαίτερες γνώσεις με την τεχνολογία και με τα online και με τα SMS και οτιδήποτε. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν τα κατέχουν αυτά. Όπως και εμείς δεν τα κατήχαμε μέχρι που τα μάθαμε. Λοιπόν, θα υπάρχουν και τηλεφωνικά κέντρα που θα παίρνετε τηλέφωνο και θα λέτε, λένε κι αν είναι Κανελάκη, σας παρακαλώ, θέλω να πάρω το εμβόλιο. Πότε να έρθω, και σου κλείνει ραντεβού την τάδε ώρα στο τάδε κέντρο, πηγαίνει να κάνει το εμβόλιο σου. Λένε μέχρι τώρα ότι είναι προαιρετικό. Υπόψη. Δεν ξέρω στην πορεία τι θα γίνει. Λένε μέχρι τώρα είναι προαιρετικό, δεν είναι υποχρεωτικό. Οι μετανάστες στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων. Εκεί θα παίρνουν τα εμβόλια. Και σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης. Εκεί θα παίρνουν τα εμβόλια οι συνάνθρωποι μας, οι μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα μας. Είτε νόμιμα, είτε παράνομα. Είναι πάντως στη χώρα μας. Είναι στην ελληνική επικράτεια, μπήκανε μέσα, τους αφήσανε οι Τούρκοι, τους με τα φουσκωτά, οι δουλέποροι, οι διακινητές τέλος πάντων, γιατί δεν είναι και δούλοι άνθρωποι. Διακινητές, τους φέρανε στα ελληνικά παράλια, μπήκαν σε διάφορες νησιά, σε δομές και είναι στην ελληνική επικράτεια. Είτε καλός είτε κακός, είναι εδώ. Από τη στιγμή που είναι εδώ, πρέπει να τους φιλοξενήσουμε και να τους περιποιηθούμε. Από εκεί πέρα είναι θέμα των αρμοδίων υπηρεσιών, του αρμόδιου Υπουργείου και της κυβέρνησης, πόσοι θα μείνουν εδώ, πόσοι θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους, πόσοι θα επαναπροωθηθούν και όλα αυτά τα οποία τα έχει αναλάβει η κυβέρνηση σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις χρηματοδοτήσεις που δίνουν, για να μπορέσουμε βέβαια να φροντίζουμε και τους ανθρώπους εδώ πέρα. Μιλάμε για χιλιάδες. Και αυτά είναι εκατομμύρια. Τα εκατομμύρια δεν τα έχει η Ελλάδα. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθάει. Γι' αυτό και ο Ερντογάν σκοτώνεται, αφηνιάζει για να πάρει εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πρόσφυγες που έχει εκεί πέρα. Και τους στέλνει μετά στην Ελλάδα. Αφού παίρνει τα λεφτά, μετά θέλει να τους στείλει στην Ελλάδα από τον Εύρο. Αλλά εκεί πήρε την απάντηση ο κύριος Ερντογάν. Θα έρθουμε μετά και στον κύριο Ερντογάν και για άλλα θέματα. Για το Κυπριακό. Λοιπόν, είπα μετανάστες, κέντρα φιλοξενίας προσφύγων, σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης. Τα σοφρονιστικά καταστήματα. Οι συνάνθρωποι μας, που είτε καλός είτε κακός, βρίσκονται στις φυλακές, σε σοφρονιστικά καταστήματα. Αυτοί θα τα παίρνουν από υγειονομικούς υπαλλήλους τα εμβόλια τους και από το προσωπικό μονάδων υγείας. Αυτά είναι λοιπόν προς το παρόν. Αυτή είναι η διάταξη, αυτό είναι το πρόγραμμα, αυτό είναι ο σχεδιασμός από την κυβέρνηση, πώς θα γίνει η λήψη του εμβολίου από τη στιγμή που θα τα δώσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις χώρες ταυτόχρονα. Στην Ελλάδα θα έρθουν περίπου 25 εκατομμύρια εμβόλια. Και θα δοθούν, όπως σας είπα, σε καταστήματα, σε μονάδες τέτοιες υγειονομικές και από εκεί θα διανέμονται σε κατοίκους, όπως σας προανέφερα, μην επαναλαμβάνω τα ίδια. Από εκεί πέρα, το 10-18 εμβολιαστικά κέντρα. Υπάρχει αυτός ο αριθμός, αν το έχετε υπόψη σας, το 10-18 εμβολιαστικά κέντρα. Αν το έχετε υπόψη σας, αν θέλετε να μιλήσετε με κάποιο εμβολιαστικό κέντρο, είναι το 10-18. Είναι ο αριθμός αυτός που δόθηκε στον αέρα. Και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε για να κάνετε τη δουλειά σας. Αυτά είπε και η κυρία Μαρία Θεοδωρίδου, που είναι και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολίων. Κυρία Θεοδωρίδου, η οποία μίλησε λοιπόν και αναφέρθηκε σε όλα αυτά τα οποία σας είπα μέσα από έγκυρη και έγκριτη φωνή και από επιστήμονες. Από εκεί πέρα, αν αλλάξει κάτι, εδώ είμαστε μέσα από τον Blue Sky και την εκπομπή Ραντεβού με την Επικαιρότητα να σας ενημερώνουμε. Αλλά πάνω απ' όλα ατομική ευθύνη.
ένα γεγονός που έχει προκύψει, που δεν το έχουν εξετάσει ή δεν το έχουν εξετάσει, δεν θέλουν να το εξετάσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, είναι συνάνθρωποι μας που βγαίνουν από τα διόδια. Για διάφορους λόγους. Είτε πάνε να μαζέψουν ελιές, είτε πάνε να μαζέψουν καρύδια, είτε πάνε να οργώσουν, είτε πάνε να σπείρουν, είτε πάνε για άλλους λόγους επαγγελματικούς. Περνώντας από τα διόδια, μπορεί να έχουν την άδεια να περάσουν. Πρέπει να γίνεται το τεστ. Φωνάζανε σήμερα επιστήμονες. Τα τεστ στα διόδια γίνονται. Γιατί ήταν από ερώτηση δική μου αυτό. Αν θέλετε να σας το αποκαλύψω κι αυτό. Από ερώτηση του Blue Sky. Σε τις εκπομπές ραντεβού με την επικαιρότητα, κύριε καθηγητά, στο Blue Sky, στα διόδια, γίνονται τα τεστ. Πολύ καλή ερώτηση μου λέει, κύριε Καναλάκη, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Για να το ρωτήσω. Ρωτήστε το, του λέω. Τι θα γίνει με τα διόδια. Βγαίνουν συνάνθρωποι μας για διάφορες δουλειές, αλλά γίνεται το τεστ να δει αν είναι αρνητικό να φύγει. Μην το μεταδώσει στα χωριά. Και μην σας αποκαλύψω ότι σε χωριά τα οποία δεν θέλω να ονομάσω, μεταδόθηκε ο ιός από συμπολίτες μας οι οποίοι πήγανε για διάφορες δουλειές και δεν έκαναν το τεστ. Έσπασα και τα γυαλιά. Δεν πειράζει. Το καταλάβατε? Δεν θέλω να σας πω χωριά. Τα ξέρω ένα προς ένα. Και τους κατοίκους που προσβλήθηκαν και πήγε και κλιμάκιο. Αμέσως. Όταν το πληροφορήθηκαν. Και χτυπάγαν το κεφάλι τους στον τοίχο. Φύγανε οι πολίτες μας από την Αθήνα να πάνε σε διάφορες δουλειές. Με άδεια βέβαια οι άνθρωποι, οτιδήποτε. Αλλά δεν έγινε το τεστ. Να δουν είναι θετικοί, είναι αρνητικοί. Πού πάτε? Αυτό που έγινε στην Ιταλία, φεύγανε από το βορρά, πηγαίνανε στο νότο για να σωθούν, μεταφέραν τον ιό και έγινε αυτό που έγινε το αλαλούμ. Η εκατόμβη. Είναι κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να τις προσέχουμε. Και τρέχουν τώρα τα κλιμάκια στα χωριά, γιατί μεταδόθηκε ο ιός από συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν γνώριζαν βέβαια οι άνθρωποι αν είναι θετικοί ή αρνητικοί, αν είχαν το εμβόλιο, αν είχαν τον ιό, και πήγαν στα χωριά τους να κάνουν τις δουλειές τους και πέφτανε κάτω ένας μετά τον άλλο σαν κατσίκια οι συμπολίτες, οι συγχωριανοί. Τι έγινε ο ένας, τι έπαθε δερτάδε, τι έπαθε δερτάδε, κόλλησα λέει. Από πού κόλλησε, ήρθε ο τάδε στο χωριό. Και πώς ήρθε δερτάδε στο χωριό, εσύ? Λέει δεν το ξέρα. Δεν σου κάνανε τεστ στα διόδια, δεν μου κάνανε. Βλέπετε λοιπόν κάποιες λεπτομέρειες πώς μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στην κοινωνία μας, στις κοινότητες, στις μεγαλοκοινωνίες, στις μικροκοινωνίες. Βλέπετε. Και μετά ψάχνουμε, παίρνουμε μέτρα, τρέχουμε αυτό και καλά κάνουμε οτιδήποτε, αλλά να το. Μια λεπτομέρεια. Στα διόδια φεύγουν για δουλειές οι άνθρωποι, νόμιμα. Καλό ταξίδι να έχουν οι άνθρωποι και καλά να πάνε στις δουλειές τους και στα χωριά τους και να κάνουν τις δουλειές τους. Και καλό φάγοντα και τα λάδια τους. Αλλά εδώ η δημόσια υγεία όμως έμεινε πίσω. Μάλλον τη μετέφεραν, όχι έμεινε πίσω. Τον ιό τον μετέφεραν μαζί τους κάποιοι. Γιατί τον είχαν μαζί τους και δεν το ξέραν οι άνθρωποι. Δεν τους κατηγορώ, ούτε τους μέμφωμαι. Δεν το ξέρανε. Και εγώ ήθελα να πάω με την αδερφή μου τη Μαρθούλα να πούμε στο χωριό, αλλά δεν μπόρεσα να πάω. Για διάφορες δουλειές. Γιατί πρέπει να κάνω το τεστ. Εγώ το σκέφτηκα. Λοιπόν, τα ακούτε κύριε Κούλη και κύριε Ακούλα, εσείς που ψάχνετε να δείτε πώς θα πάτε να πάρετε να φτιάξετε τις ελιές σας. Έλεγχο, τεστ πριν πάτε. Καλά κάθεστε εκεί που κάθεστε, καθίστε εκεί. Λοιπόν, κλείσανε τα σύνορα τα χερσαία, θα κλείσουν και τα εναέρια, θα κλείσουν και τα θαλάσσια, θα κλείσουν όλα, διότι πρέπει να σώσουμε τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μας. Μακάρι να έρθει ο εμβόλιο το συντομότερο. Να πάρουμε τα 25 εκατομμύρια εμβόλια, να τα μοιράσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες στους κατοίκους, στους συμπολίτες μας, που αυτοί που θέλουν να το πάρουν να το πάρουν, αυτοί που δεν θέλουν μέχρι τώρα είναι προαιρετικό, είπαν. Αργότερα μπορεί να θεωρηθεί υποχρεωτικό, άμα δουν ότι η εξάπλωση και η διασπορά είναι τεράστια και η μετάδοση. Αναγκαστικά πρέπει να το πάρεις για να σωθούμε. Τώρα παίρνουν και κάποιοι παίρνουν και τα εμβόλια για τη γρήπη. Βρισκόμαστε σε ένα κυκαιώνα, περνάμε ένα μπογάζι που λένε στο χωριό μου, με ασθενοπό που πρέπει να την βγάλουμε με υγεία. Να μην μείνουμε στην από εδώ μεριά της στενοπού, να περάσουμε απέναντι, να περάσουμε το φαράγγι. Να το περάσουμε το φαράγγι. Μην μείνουμε από την από εδώ μεριά. Να το περάσουμε υγιείς απέναντι. Γι' αυτό κάντε προσπάθειες όλοι. Για παραλαμβάνω, μην βγαίνετε από τα σπίτια σας αν υπάρχει λόγος. Μείνετε μέσα και φοράτε τις μάσκες και πλένετε τα χέρια σας και κρατάτε τις αποστάσεις. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Κρούν τον κώδο του κινδύνου. Επιμένω και επιμένω και επιμένω. Μπορεί να γίνουμε βαρετός, αλλά είναι χρήσιμα αυτά που λέω. Για όλους μας. Για την κοινωνία μας, για τα παιδιά μας, για τους διπλανό μας, για τους συμπολίτες μας, οπουδήποτε. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα σε ένα άλλο μεγάλο θέμα που συμβαίνει τελευταία με τον κύριο Ερντογάν. Καλά, με το Πολυτεχνείο τα είπαμε, γιατί μου είπαν πάρα πολύ καλά. Τέλος πάντων,
Τα είπατε, κύριε Καναλά, γιατί δεν χρειάζεται να τα λέμε τώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, τέρευσε το Πολυτεχνείο, πέρασε η καταιγίδα του Πολυτεχνείου. Είδαμε τι είδαμε. Είδαμε τον κύριο Κουτσούμπα να θέλει να το παίζει ο Αντάρτης και ο, δεν ξέρω, ο Βελουχιώτης τις 17 Νοέμβρη για να σπέρνει τον, και να διαδίδουν τον κορονοϊό. Εύχομαι να μην υπήρχε τέτοιο πρόβλημα από κανένα, όχι από τον Κουτσούμπα και, την ομάδα του και τους παδούς του, αλλά από κανένα αρχιπολιτικό αρχηγό, αλλά και από κανένα πολίτη. Γιατί είπαμε, όταν η κυβέρνηση αποφασίζει για λόγους υγείας δεν πρέπει να γίνονται συγκεντρώσεις και δεν πρέπει να γίνονται πορείες μαζικές οτιδήποτε, έχουν δίκιο. Βλέπετε τι γίνεται, πεθαίνουμε κάθε μέρα. Δηλαδή δεν θέλουμε να δείξουμε εδώ πέρα ότι είμαστε επίσης επαναστάτες και είμαστε δημοκράτες. Κύριε Κουτσούμπα, έλεος. Έλεος εσείς, κύριε Βαρουφάκη, Κατσαλατούρκα, κύριε Βαρουφάκη, για τις κάμερες. Για τις κάμερες. Αυτή είναι πολιτική αρχηγή. Για τις κάμερες. Τέλος πάντων, πέρασε το Πολυτεχνείο. Εύχομαι να μην επαναληφθούν αυτά τα έσχη από τα πολιτικά κόμματα και από κάποιους πολιτικούς αρχηγούς και να σοβαρευτούν στην επόμενη επέτειο και να γίνει με μεγαλειώδης επέτειος πορεία και να είμαστε όλοι καλά και να τη γιορτάσουμε. Αυτά είναι. Να κοιτάξουμε πρώτα τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Για αυτά. Πάμε στον Ερντογάν πριν πάμε στο διάλειμμα γιατί τελειώνει ο χρόνος. Ο κύριος Ερντογάν πολιτικά και οικονομικά πνέει τα λίστια, μου είπε ένας συνάδελφος από την Άγκυρα. Πνέει τα λίστια δεν πάει καθόλου καλά. Και όταν λέμε δεν πάει καθόλου καλά, κάνει διάφορες κινήσεις. Πάει στην Κύπρο να το παίξει ηγέτης εκεί πέρα, να κάνει κρατήδιο εκεί, να πάει, κάνει κρατήδιο από εδώ. Δέχεται τις καταγγελίες από διάφορες χώρες, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τα Ηνωμένα Έθνη. Δέχεται όλες τις καταγγελίες, αλλά συνεχίζει ακάθεκτος. Τώρα προσπαθεί να κάνει συμμαχία με τη Ρωσία. Στέλνει στρατεύματα εκεί στην Αρμενία και στο Αζερβαϊτζάν για να είναι ειρηνευτική δύναμη μαζί με τους Ρώσους. Πολύ λυκοφιλία παίζει τώρα τελευταία η Ρωσία με τον Ερντογάν. Αλλά δεν ξέρω πού θα βγει αυτό, που να ξέρει ότι η Αρκούδα και ο Πούτιν δεν καταλαβαίνει τίποτα και δεν λογαριάζει τίποτα μπροστά σε συμφέροντά του και θα βρεθεί μέσα σε δίνει ο κύριος, σε κλειό ο κύριος Ερντογάν και δεν ξέρει από πού να φύγει. Και αυτό το μέλημά του και αυτό που θέλει να κάνει και ο σκοπός του από ό,τι πληροφορήθηκα είναι να κάνει ένα αυτόνομο τομέα δικό του, ένα κράτος δικό του με διάφορους συμμάχους και να είναι δύναμη, ξεχωριστή πέρα από το ΝΑΤΟ, πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρα από τη Δύση, πέρα από την Ανατολή, να είναι δικός του πόλος και δικός του πυρήνας πολιτικός και στρατιωτικός στην περιοχή αυτή. Αυτό όμως δεν τα καταφέρει διότι από τη μία είναι η Αμερική και από την άλλη. Και από την άλλη είναι η Ρωσία. Και δεν του επιτρέψουν αυτό το πράγμα να είναι σίγουρος ο κύριος Ερντογάν. Διότι αυτά τα φαινόμενα δεν πρόκειται να επαναληφθούν, ούτε θα τα επιτρέψουν να κάνει δικό του κράτος, δικό του πυρήνα και να ελέγχει την κατάσταση ο κύριος Ερντογάν. Και προσπαθεί και πιέζει τώρα και το Πακιστάν, πιέζει και το Αζερμπαϊτζάν και του λέει: εγώ σε βοήθησα να νικήσεις τους Αρμένιους. Τώρα τους πιέζει να αναγνωρίσουν το ψευδοκράτος, το κρατήδιο, το ψευδοκρατήδιο στην Κύπρο, να το αναγνωρίσουν ως κράτος στην Βόρεια Κύπρο. Αυτά δεν τα βλέπουν στα Ηνωμένα Έθνη. Δεν τα βλέπει το ΝΑΤΟ, δεν τα βλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι πάει να κάνει ο κ. Ερντογάν, που έχει γίνει μια βραδιφυλακή βόμβα μέσα στα Βαλκάνια, μέσα στην Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν τα βλέπουν αυτά, ότι κάποια στιγμή, άμα εκραγεί αυτό, θα είναι γαία πυρή μικρή. Δεν ξέρουμε από πού να κρυφτούμε και από πού να φυλακτούμε από διάφορες συμμορίες, οι οποίες ο ένας θα χτυπάει τον άλλον και ο πόλεμος δεν ξέρω τι διαστάσεις μπορεί να πάρει και ποια θα είναι η ανάφλεξη. Άρα ο κ. Biden. Πίσω έχει ακλάδι την ουρά, λέει. Τώρα που θα αναλάβει, άσχετα ο κύριος Τραμπ το παίζει τώρα δύσκολος. Κάποια στιγμή θα υποταχθεί, όπως μου είπαν, και θα ζητήσει να πει: ναι, το εδέχομαι την ήττα μου και θα φύγει. Θα αναλάβει ο κύριος Μπάιντεν και τότε θα δει τα πράγματα θα αλλάξουν σε μεγάλο βαθμό. Πολλά τα τηλεφωνήματα και για τα. Και για τα εμβόλια, αλλά και για τον κύριο. Ο Ερντογάν που θέλει να κάνει κρατήδιο στη Βόρεια Κύπρο, το κομμάτι της Βόρειας Κύπρου, που είναι τα κατοχικά στρατεύματα. Πολλά τα μηνύματα, διότι πρέπει, λέει, οι μεγάλες δυνάμεις, λένε εδώ πέρα διάφοροι τηλεθεατές που παίρνουν τηλέφωνο, ότι δεν επιτρέπεται και δεν πρέπει να επιτρέψουν οι μεγάλες δυνάμεις και ο ΙΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ να δημιουργηθεί κρατήδιο μέσα στο κράτος της Κύπρου, που είναι ανεξάρτητο κράτος, αυτοτελές κράτος και κυπριακή επικράτεια, να δημιουργηθεί άλλο κρατήδιο μέσα. Και προσπαθεί ο κύριος Ερντογάν τώρα με δικά του τερτύπια να πιέσει το Πακιστάν, να πιέσει το Αζερβαϊτζάν, γι' αυτό και το βοήθησε για να κερδίσει τους Αρμένιους. Και για να αναγνωρίσουν το κρατήδιο αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς πάει σιγά σιγά και με ποιο τρόπο να βάλει κράτη σιγά σιγά κρατήδια, δεν ξέρω ποιους δικούς τους συμμάχους μέσα, για να αναγνωρίσουν το κρατήδιο αυτό τη δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, της τουρκικής δημοκρατίας. Φαντάζεστε λοιπόν πώς λειτουργούν οι άνθρωποι. Αλλά βέβαια από την ελληνική πλευρά υπάρχει άμυνα και με τον τρόπο και με την διπλωματία, αλλά και με τις διαμαρτυρίες και με τις καταγγελίες που γίνονται. Και εκεί κάποια στιγμή
θα υπάρξει κάποιο εμπόδιο και θα υπάρξει και κάποιο μήνυμα προς τον κύριο Ερντογάν ως εδώ και μη παρέκει. Ας ελπίσουμε ότι θα ξεσηκωθούν και οι αρμόδιοι φορείς και οι διεθνείς οργανισμοί για να μην έχουμε τετελεσμένα, μην βρεθούμε πρώτα τετελεσμένων γεγονότων και δεν ξέρω μετά ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Πάμε τώρα όμως την κυρία Μαρία να μας πείτε τα δικά της. Καλημέρα σας, κυρία Μαρία. Καλημέρα σας, κύριε Κανελάκη, και συγχαρητήρια για τις εκπομπές. Τα ακούω όλες, αλλά δεν κάνω τακτικά για να μην αφήνω τους υπόλοιπους να παίρνουν. Όποτε θέλετε, κύριε Μαρία, όποτε θέλετε και βγάζετε γραμμή και έχετε κάποιο πρόβλημα, βεβαίως και να παίρνετε. Άκουσα σήμερα για τα οικονομικά μέτρα, την ενίσχυση των... Ναι, που θα δοθούν κάποια επιδόματα και τέτοια για τα Χριστούγεννα και ναι. Πώς? Για τα επιδόματα και κάποια ενίσχυση οικονομικής σε αδύναμες οικογένειες και σε αδύναμες και φατείς ομάδες. Ωραία. Αυτό όμως τώρα τι είναι, 100 παραπάνω και μία κάρτα των 100 ευρώ για ένα άτομο από το επίδομα αλληλεγγύης. Ναι. Αυτό. Τώρα αυτό μέρισμα είναι... Ποιο? Να σας πω. Λέω, είναι μέρισμα. Είναι αυτό το μέρισμα που θα εξηγήσει ο πρωθυπουργός μας. Αυτά είναι από αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός για ενίσχυση των ευπαθών ομάδων, των αδύναμων ομάδων, των ανθρώπων που δεν έχουν μεγάλο εισόδημα. Τώρα το παρολογούμε, κύριε Κανελάκη, 37 δις άψω Τσίπρας μέσα στα ταμεία. Έχει μοιράσει του κόσμου τα χρήματα εδώ, εκεί, στα μαγαζιά, εδώ. Άμα δεν έχει και ο πολίτης θα πάει να ψωνίσει τελικά από τα μαγαζιά θα ξανακλείσουν. Χωρίς να υπάρχει κόμπι, χωρίς να υπάρχει τίποτα. Αυτό ξέρω να πω. Πιστεύω να δοθούν τα χρήματα στο λαό που ανήκουν, αγαπητή μου κυρία. Από εκεί πέρα, κάθε κυβέρνηση φτιάχνει τα προγραμματά της και αποφασίζει. Μα είναι δυνατόν για 100 ευρώ τώρα, παραπάνω. Είναι κατηγορίες διάφορες τώρα. Θα τα διευκρινίσουν, είπανε μέσα στην εβδομάδα, θα διευκρινίσουν πόσα ποσά και πού θα δοθούν, αγαπητή κυρία Μέρη μου. Θα τι να σας πω. Πάντως, είπαν θα δώσουν. Πάμε να είστε καλά, κυρία Μαρία μου, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ο κύριος Ευάγγελος. Γεια σας, κύριε Ευάγγελε, τι κάνετε. Κύριε Ευάγγελε. Αυτό με τις ενισχύσεις και τα επιδόματα θα το διευκρινίσουν βέβαια, αλλά είναι πολλοί κάτοικοι που το ζητήσανε και εδώ μέσα από την τηλεόραση το ζητήσανε και μέσα από την εκπομπή να βοηθηθούν οι άνθρωποι και οι οικογένειες και οι κοινωνικές ομάδες οι οποίες είναι χαμηλών οικονομικών εισοδημάτων. Δεν είναι κακό να δοθούν από τις κυβερνήσεις και στην προκειμένη περίπτωση από τη σημερινή κυβέρνηση. Τώρα, αν θα δοθούν 100, 200, 300, 300, μπορεί να έχει δίκιο η κυρία Μέρα, παίρνουμε τόσα λεφτά, αλλά είναι και τόσες εκατομμύρια που πρέπει να δοθούν και τόσες χιλιάδες συμπολίτες μας. Μακάρι να μπορούν να δώσουν και αν μπορούν και αν θέλουν και αν τα έχουν να τα δώσουν στο λαό και 400 και 500 και 1000 και 2000. Να δώσουν στον κόσμο να περάσει και καλά Χριστούγεννα και να αντιμετωπίσει και τα οικογενειακά προβλήματα, να αντιμετωπίσει και τα καθημερινά του προβλήματα. Διότι δεν είναι και εύκολη η ζωή σήμερα. Μία από την καραντίνα, μία ο ιός, μία είμαστε έγκλειστοι, μία δεν δουλεύουμε. Παίρνουμε ένα επίδομα, ένα εισόδημα, ένα 800 ευρώ, τα οποία 800 ευρώ γίνονται 500, γιατί υπάρχουν λέγε κάποιες κατηγορίες που δεν παίρνουν 800. Τι να σας πω. Είναι οι διάφορες κατηγορίες που πιστεύω να τα διευκρινίσουν αυτά. Θα δούμε τι. Κυρία Δέσποινα, γεια σας, κυρία Δέσποινα από το Ήλιο, τι κάνετε. Γεια σου, κύριε Κανελάκη, τι κάνετε. Έχω ξαναπάρει πολλές φορές την εκπομπή σας. Καλά κάνετε. Λοιπόν, έχουμε ένα μεγάλο παράπονο από τον κύριο Πρωθυπουργό μας. Λοιπόν, οι χαμηλοσυνταξιούχοι που μας κόψαν το ΕΚΑΣ με 4,5 κατοστάρικα, δεν έπρεπε να πάρουμε κι εμείς κάτι να κάνουμε γιορτές. Έλειος πια, πώς θα το δώσουμε τα ρεύματα, τα νερά, δηλαδή πρέπει να μας τα κόψουν όλα, να μην έχουμε να πάμε. Γιατί να μας δώσει και εμάς κάτι. Δεν είπα να δώσει σε αυτούς που παίρνουν 1,5 χιλιάρικο και 1,000 και πάνω. Όπως έδωσε στους προηγούμενους που τα δικαιούθησαν οι ανθρώποι και λένε θα ξαναδώσουν πάλι μετά από 30 χρόνια ασφάλιση και καλά θα κάνουν γιατί πρέπει να τα πάρουν, να δώσουν και σε εμάς, θα δώσουν λίγο αργότερα σε αυτούς. Πώς θα γίνει, εμείς δεν πρέπει να πάμε. Έλεος πια. 230 ευρώ μας κόψαν. Έχουμε αναπηρία. Περιμένουμε να περάσουν επιτροπές, μια ο κορονοϊός, μια το ένα, μια το άλλο. Και δεν έχουμε να φάμε, δηλαδή μας πατάνε έξω από το σπίτι. Τι θα κάνουμε, μπορείτε να μου πείτε. Δεν υπάρχει κάποια μέρημνα και για μας. Με τα 4,5 κατοστάρικα τους φτάνουν αυτονούς να περάσουν. Αντί δεν φτάνουν τα 4,5 κατοστάρικα για καλλιτικά για τις γυναίκες τους. Όχι για να πάνε. Έλλειος, θα κάνουν κάτι και για μας πλέον. Σας παρακαλώ, μεταβιβάστε το αυτό. Κρίμα δηλαδή ότι ανέβουμε στην πατρίδα μας. Εντάξει, είτε καλός είτε κακός, δεν μπορέσαμε να πάρουμε μεγάλη σύνταξη. Πρέπει να πεθάνουμε εμείς. Τι να κάνουμε, γιατί να μην μας δώσει.
Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή μας κάνει, περνάει το μήνυμα που το ψηφίσαμε κιόλας, ότι είναι για το κεφάλαιο, δεν είναι για μας που πεινάμε. Πώς θα γίνει, δώσει κάτι και σε εμάς. Έλεος πια. Έλεος. Ας μας λυπηθεί και μας κάποιος. Τι θα κάνουμε εμείς. Όταν πάρουμε στις 20 του μηνός το μνημόνιο για τον Ιανουάριο, θα φέρουμε 40 μέρες να πληρωθούμε. Και αυτά θα τα πάρουμε να τα δώσουμε σε φώτα και σε νερά που ήρθαν πάλι και να πληρωθούν. Πείτε μου, δηλαδή είμαι παράλογη. Δεν ξέρω τι να πω άλλο. Τι να πω. Περιμένω να περάσω την Επιτροπή. Βασανίζομαι ένα χρόνο με το επίδομα, το προνοιακό μου από ένα λάθος των γιατρών και δεν μπορώ να βρω άκρη εδώ και ένα χρόνο. Δεν μπορώ να βρω άκρη. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει. Έχουμε ψυχολογικά προβλήματα. Δηλαδή, να πέσουμε από την Ακρόπολη, να πεθάνουμε, να ζήσουμε. Τι να κάνουμε, δεν ξέρουμε πια. Μάλιστα. Κυρία Δέσποινα, καταπέλτης είσαστε. Πιστεύω να εισακουστήκατε. Θα τα μεταφέρουμε κι εμείς. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, κυρία Δέσποινα, ειλικρινά είσαστε καταπέλτης και χύμαρος και με το δίκιο σας, σας πλήγει το δίκιο σας. Εύχομαι να είστε καλά και πιστεύω να βελτιωθεί κάποιος η κατάσταση. Εδώ θα είμαστε, θα ξαναβγούμε να τα πούμε. Εμείς θα τα μεταφέρουμε. Αν και ακούγεται το κανάλι σε όλες τις υπηρεσίες και σε όλα τα υπουργεία, πιστεύω λοιπόν να το λάβουν υπόψη της, κυρία Δέσποινα μου. Εμείς εδώ είμαστε να τα προωθούμε όλα. Να είστε καλά, κυρία Δέσποινα, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Πάμε στο ξυλόκαστρο, στην κυρία Ελένη. Γεια σας, κυρία Ελένη. Μας ακούει, κυρία Ελένη. Ακούσατε λοιπόν την κυρία Δέσποινα με πόση αγανάκτηση, με πόση πικρία και με πόση θλίψη μίλησε για τη ζωή που αντιμετωπίζουν σήμερα χιλιάδες συμπολίτες μας αυτής της κατηγορίας. Απευθύνθηκε και στον κύριο Πρωθυπουργό, απευθύνθηκε και στην κυβέρνηση, απευθύνθηκε παντού. Πιστεύω να εισακούστηκε, πιστεύω να ληφθεί το μήνυμα με ευαισθησία, με αγάπη, να κοιτάξουν τι μπορούν να κάνουν. Δεν πρέπει να μένουν αυτές οι φωνές έτσι στον αέρα. Πρέπει να εισακούονται. Να τις μελετάνε, να τις ερευνάνε και να δίνουν λύση. Όχι να ακούνε τη φωνή αυτή και λέει εντάξει. Όχι, να μην λένε εντάξει, να ασχολούνται. Πάμε στα Φιλαδέλφια, στην κυρία Ειρήνη. Γεια σας, κυρία Ειρήνη. Λεβεντιά μου, θα ζήσει η Γουρτινία και το πράσινο. Το χωριό σου μου. Τι κάνετε, κυρία Ειρήνη? Να σου πω, εμείς δεν παίρνουμε τίποτα, δούλευα 40 χρόνια. Μου φάγανε 7.000 ένσημα. Κοντεύω να γίνω ανάπηρη. Δεν μπορώ να χειρουργηθώ με το κορονοϊό, έχω bypass. Και δεν θα πάρω εμείς τίποτα, κύριε Κανελάκη. Κυρία Ειρήνη, μου είπαν θα δώσουν κάποια επιδόματα το αρκενό λόγω γιορτών, να ενισχυθεί λιγάκι ο κορονοϊός. Από το Δήμο παίρνω φαΐ, με καταντήσανε. Ορίστε. Από το Δήμο παίρνω φαΐ. Από το Δήμο παίρνετε φαΐ? Ναι. Μόνοι σας μένετε, έχετε οικογένεια, τι κάνετε? Τα παιδιά μου είναι παντρεμένα και αυτά από εδώ και από εκεί άνεργα. Η σύνταξή σας πόσο είναι? 450 παίρνω, αφού μου κόψαν και το ΕΚΑΣ. Δεν είστε μόνοι, είναι όλες οι κατηγορίες. Δυστυχώς κόψαν τα ΕΚΑΣ, ήταν λάθος. Αυτό ήταν ένα. Και τώρα με τον κύριο Χαλικιώτη, εγώ τώρα που πρέπει να βάλω μέχρι τέλος του χρόνου, μου ζητάει 100 ευρώ για να δώσω με ομαδικό. Τι θα κάνω? Ο κύριος Χαλκιώτης είναι αξιόλογος και έγκριτος να τον συμβουλεύεστε. Είναι πολύ καλός συνάδελφος. Πιστεύω να σας βοηθήσει. Αλλά και εμείς θα το μεταφέρουμε το μήνυμά σας. Από εκεί πέρα θα δούμε τα γίνει, κυρία Ειρήνη. Εδώ θα είμαστε. Να είστε καλά, ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε, εδώ είμαστε. Πάμε στον κύριο Κώστα από το Πέραμα. Γεια σας, κύριε Κώστα. Γεια σας, κύριε Κανελάκη. Χαίρομαι που σας ακούω στην τηλεόραση και συνυπογράφω σε ό,τι λέτε για τον κορονοϊό. Πρέπει όλοι να προσέχουμε. Δεν μου λέτε, κύριε Κανελάκη, εφόσον είναι τόσος κίνδυνος για τον κορονοϊό, οι συγκεντρώσεις γιατί τις κάνανε τα κόμματα? Δεν ξέρουν ότι η διασπορά θα φανεί σε 10-15 μέρες και μετά ποιος δίνει τη ζωή σε αυτούς που θα τη χάσουν, να πούμε. Και άμα κάνουν και άλλη συγκέντρωση μεθαύριο, να πούμε, τη βάψαμε. Πάει. Άμα έχουν μπουκώσει τη Θεσσαλονίκη στα νοσοκομεία, γεμίσει και το λεκανοπέδιο, μετά δεν θα χωράει το νοσοκομείο. Καταλάβατε. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Πολύ καλό το μήνυμά σας, κύριε Κώστα. Να τα ακούσουν αυτοί οι κύριοι των πολιτικών κομμάτων, κύριοι Κουτσούπηδες, Βαρουφάκηδες και Τσίπριδες που θέλανε να κάνουν. Καλά, ο Τσίπρας έκανε ξεχωριστά στο. Δεν έκανε μάζοξη. Αλλά ο κύριος Κουτσούπας και ο κύριος Βαρουφάκης που θέλανε να κάνουν πορεία, ενώ απαγορεύτηκε από την ελληνική κυβέρνηση για λόγους από τους οποίους αναφέρατε, κύριε Κώστα. Αλλά οι κύριοι θέλανε να δείξουν την πυγμή τους στην κομματική, ότι εμείς δεν καταλαβαίνουμε από κυβερνήσεις, από νόμους, από συντάγματα. Είμαστε σταλινιστές, είμαστε κομμουνιστές, δεν ξέρω τι είμαστε.
και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα από αυτά. Όχι όλοι βέβαια, γιατί υπάρχουν και σοβαροί άνθρωποι μέσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος όπως και αλλού. Αλλά είναι δυνατόν να συμπεριφέρονται έτσι. Και βλέπετε λοιπόν, βγαίνετε εσείς και κρούτε τον κινδύνο σαν πολίτης και πρέπει να εισακούεται ο πολίτης, διότι ο πολίτης είναι αυτός που αύριο θα ψηφίσει και ο πολίτης είναι που κρατάει εδώ πέρα την Ελλάδα και τη ραχοκοκαλιά της Ελλάδας. Ο Έλληνας πολίτης και όχι η κομματική αρχηγή. Γι' αυτό ας τα λάβουν υπόψη αυτά και να ακούνε τα μηνύματα του λαού αυτοί που είναι στα κόμματα. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Πού είπατε? Πάμε στον κύριο Δημήτρη από το Φάλιρο. Γεια σας κύριε Δημήτρη. Γεια σου κύριε Γιάννη Κανελάκη. Επ' ευκαιρία που χαίρομαι μιλάω μαζί σου. Να είστε καλά και εγώ το ίδιο. Στον αέρα. Πιστεύω ότι μας τη δημοσιογραφία και επειδή τα πάντα είναι σύγκριση, όταν ασχημονούν τόσοι πολλοί. Εσείς δεν θα εκβιάζατε ποτέ να πάρετε λεφτά, δεν θα προβάλλατε κανένα βουλευτή αν ερχότανε. Δεν θα τροχηθώ να τον σπρώχνατε. Και όταν κατηγορούν αυτούς, εμείς λέμε ναι, αλλά υπάρχουν και κανελάκηδες. Αυτό το λέω ειλικρινά. Να σε καλά, κύριε Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν σε ξέρω καθόλου. Ούτε εγώ σας αλλά... ξέρω. Κατάλαβα το να γνωριστούμε όμως κάποια στιγμή. Ελάτε εδώ από το στούντιο να βγούμε και στον αέρα παρέα, κύριε Δημήτρη μου. Ελάτε από εδώ. Δεν σας ξέρω, δεν με ξέρετε, να γνωριστούμε. Ακριβώς. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, κύριε Κανελάκη. Παρακαλώ. Και παίρνω επειδή εσύ δεν παίρνω εύκολα. Εμείς δεν μπορούμε να ακουστούμε πουθενά. Ξέρεις, καμιά φορά ακούς κάτι και πνίγεσαι και δεν μπορείς να το πεις. Ευτυχώς υπάρχει αυτό το κανάλι. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Για την κυρία, την αντιπρόεδρο του Δήμου, η οποία πραγματικά. Την αντιπρόεδρο του. Και την παρέτησε ο κύριος ο δήμαρχος μας. Όμως, θέλω να πω και κάτι άλλο και προσπαθώ προχθές. Ο κύριος Αρσένης είναι βουλευτής του κυρίου Βαρουφάκη. Ακούστε, τον απεκάλεσα πολιτικό αλητήριο στο κανάλι που μίλησε και μου είπανε, του είπε μετά ο Λιάτσος, ότι σας κατηγόρησε κάποιος και πρέπει να ντρέπεστε. Και αν θέλετε να απαντήσετε, δεν απάντησε. Ακούστε όμως γιατί. Τον ρώτησε, ακούω τα κανάλια να δω τι λένε και αυτοί. Τον ρώτησε κάποιος Λαγοκίνης, κάπως λέγεται. Πολύ ευπρεπής. Πιστεύετε ότι ο Μητσοτάκης καθυστέρησε να πάρει τα μέτρα? Και ακούστε τι είπε. Γι' αυτό τον είπα αλητήριο. Ο Μητσοτάκης το κάνει επίτηδες. Θέλει να βουλιάξει η δημόσια παιδεία για να βοηθήσει τους κλινικάρχες. Το απαντάει. Ναι, αλλά θα έχει νεκρούς. Δεν τον ενδιαφέρει και αν πεθάνει, και αν πεθάνουν όλοι οι Έλληνες. Και 100 θυμάτων να υπάρχει, το Μητσοτάκη προκειμένου να βοηθήσει τους καλλιτέχνες δεν τον νοιάζει αν πεθάνουν οι Έλληνες. Αυτό είπε κύριε Κανελάκη. Και δεν το χρησιμοποιεί κάποιος να ρωτήσει τον Βαρουφάκη, εσύ αυτούς τους βουλευτές έχεις? Δεν μου απάντησε βέβαια. Πραγματικά πληγόμαι. Ευτυχώς βγήκα. Να σου το πω. Και αν θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για τον Ερντογάν, επειδή πολλοί δικτάτορες και διάφοροι κάνανε κάποιους πολέμους εύκολους. Πήγαν στην Αβυσσινία, ιστορικά δεν το λέω, το είπαν ιστορικώς. Κέρδισαν στη Λιβύη και βοήθησαν. Και σου λέει εύκολα είναι. Και ο Μουσολίνη έτσι την έπαθε. Πήγε στην Αβυσσινία αυτά, σου λέει ας πάω και στην Ελλάδα. Εύκολα είναι. Μάλιστα. Και εκεί σπάνε τα μούτρα του. Κύριε Δημήτρη μου, ως προς το σχόλιο με τον κύριο Αρσένη, τον βουλευτή του κυρίου Βαρουφάκη, ο όμοιος ομοίο αΐ πελάζει, λέγανε οι αρχαίοι. Αυτός είναι ο Βαρουφάκης, αυτοί είναι και βουλευτές του, τους οποίους δεν τους ξέρω προσωπικά οτιδήποτε. Αλλά τα μιλάνε όμως έτσι για το σημερινό πρωθυπουργό, ποιος και να είναι, όποιος και να είναι. Δεν διαχωρίζω χρώματα εγώ και παρατάξεις. Μιλάει έτσι ότι το κάνει ο πρωθυπουργός για να βουλιάξει την παιδεία ή να βουλιάξει το ένα για τους κλινικάρχες. Αυτό είναι όχι μόνο ανεύθυνο και εγκληματικά ανεύθυνο, αλλά όμοιος ομοίο αΐ πελάζει. Τον είδατε και στην πορεία του Πολυτεχνείου πώς λειτουργήσε ο κ. Βαρουφάκης, ο επικεφαλής αυτού του κόμματος. Έκατσα άλλα Τούρκα κάτω σαν αρκούδα για να δείξει τι, να το πάρουν οι κάμερες. Αυτή είναι κύριε Δημήτρη μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας κύριε Δημήτρη μου. Να είστε καλά. Αυτά είναι κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς εκεί καταντήσαμε να μιλάμε έτσι. Οποιοδήποτε και αν είναι πρωθυπουργός, είναι εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό. Είναι εκλεγμένος. Θα τον σεβόμαστε και θα πειθαρχούμε στις διατάξεις, στους νόμους, στα νομοσχέδια. Αυτή τη στιγμή που είναι δημοκρατικά εκλεγμένος και είναι συνταγματικά κατοχυρωμένα. Τελείωσε. Αν θέλουμε να λεγόμαστε δημοκράτες και αν θέλουμε να έχουμε ευνομούμενη δημοκρατία και πολιτεία και αν θέλουμε την πρόοδό μας και αν θέλουμε την ανάπτυξή μας και την ομοψυχία μας και την αλληλεγγύη μας. Από εκεί πέρα, αν μιλάμε κατά αυτόν τον τρόπο έτσι για να μας πάρει μια τάκα η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, λυπάμαι, είμαστε αξιοθρήνητοι και λυπάμαι για όλους αυτούς. Πάμε στον κύριο Αντρέα. Γεια σας κύριε Αντρέα. Γεια σας κύριε Γιάννη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Εγώ προημερών βγήκε ένας κύριος από την Εγκαλυθέα στο κανάλι σας και έλεγε ότι θα του κόψουν το ρεύμα και τα σχετικά. Και τώρα έρχομαι να πω εγώ τη γνώμη μου. Το ρεύμα, το νερό, έτσι, αυτά είναι αγαθά με τα οποία δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτά. Αυτά δεν έπρεπε λόγω παγκοσμιοποίησης να περάσουν στα χρηματιστήρια και στόχος της κάθε ηλεκτρικής εταιρείας, ΔΕΗ, δεν ξέρω πώς λέγονται οι άλλοι, ο στόχος να είναι το κέρδος.
Ο στόχος έπρεπε να ήταν ο λαός. Εμείς, αυτοί οι 10 εκατομμύρια Έλληνες που είμαστε εδώ, 11 πόσοι είμαστε, εμάς να προστατεύουν από το κεφάλαιο και τις εμπορικές πράξεις. Το ρεύμα και το νερό. Δεν μπορεί ο άλλος να βγαίνει και να λέει θα μου κόψουν το ρεύμα και έχω το παιδί μου άρρωστο. Είμαι άνεργος 5 μήνες τώρα, δεν έχω να πληρώσω το ρεύμα. Αυτά πρέπει να είναι εργαλεία του λαού, του κράτους. Και το νερό, δεν επιτρέπεται το νερό πάλι. Το νερό είναι αναγκαίο, μπορούμε να ζήσουμε χωρίς νερό. Δεν πρέπει να υπάρχει κέρδος από αυτή την πράξη. Πρέπει να υπάρχει συνένεση. Συνένεση μεταξύ μας για το ρεύμα και το νερό και δύο ακόμη σπουδαίες πύλες, που και αυτές κατ' εμέ έπρεπε να είναι κρατικές, είναι τα λιμάνια και τα αεροδρόμια. Ευχαριστώ που μου δώσετε το βήμα να σας πω την άποψή μου. Να είστε καλά, κύριε Αντρέα μου. Και συμφωνώ με τον κύριο Αντρέα ότι είναι δημόσιο αγαθό το νερό και δεν πρέπει να το κόβουν από κανέναν, όπως κόψανε και έκανε αγώνες φοβερούς, τιτάνιες προσπάθειες ο κύριος με τα τρία άτομα στην οικογένειά του με ειδικές ανάγκες που του κόψαν το ρεύμα και έπρεπε να μεσολαβήσει. Και μετά από την παρέμβασή μας, ο άνθρωπος και το αναγνώρισε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για να το αποκαταστήσει, να επανασυνδέσουν το νερό. Είναι δημόσιο αγαθό. Ως προς τη ΔΕΗ, δεν επιτρέπεται, είναι κακή διαχείριση εδώ και δεκαετίες το θέμα της ΔΕΗ, του ηλεκτρικού ρεύματος σε αυτή τη χώρα. Ήτανε μονοπόλιο και είναι μονοπόλιο η ΔΕΗ και το ηλεκτρικό ρεύμα. Πολλά δισεκατομμύρια εισέπρατε η ΔΕΗ και χρεοκόπησε η ΔΕΗ από την κακή διαχείριση και βάζουν αυξήσεις στον καταναλωτή, στον πολίτη μας, τον συνάνθρωπό μας που παίρνει 5 ψίχουλα, 5 δραχμούλες και του βάζουν και του προσαυξάνουν και την τιμή του νερού και την τιμή του ρεύματος που είναι μονοπόλιο και πρέπει να είχε δισεκατομμύρια και δεν έπρεπε να πληρώνει τυπικά και συμβολικά ο Έλληνας πολίτης. Αλλά δυστυχώς του ρίχνουν χαράτσα, του βάζουν μέσα και ΕΡΤ, του βάζουν μέσα και δεν ξέρω το άλλο και φουσκώνει ο λογαριασμός. Ενώ το ρεύμα είναι 20-25 ευρώ, φτάνει 70 με τα υπόλοιπα, με τα παρελκόμενα και με τα επιπρόσθετα. Και είναι ντροπή αυτό για τον ελληνικό λαό. Βάλτε τα κύριε στις τάξεις αυτές που έχουν και στους πλουτοκράτες, όχι στο φτωχό λαό που δεν έχει να φάει. Και είσαστε μονοπόλιο και έπρεπε το ΙΔΕΗ σήμερα να μοιράζει ρεύμα, να δίνει μπόνους, να δίνει στο λαό για 5 μεγαβάτ παραπάνω, οτιδήποτε, πώς τα λένε αυτά, πώς τα χαρακτηρίζουν, πώς μετράνε τη ΔΕΗ. Και όχι να του βάζετε προσαυξήσεις και αν φουσκώνετε τους λογαριασμούς για να μην μπορεί να πληρώσει ο άνθρωπος, για να του κόβετε το ρεύμα, αγαπητοί κύριοι, που κυβερνάτε σήμερα, χθες, αύριο, μεθαύριο. Ελάτε κοντά στον κόσμο, στον πόνο του, στην πληγή του, στην πίκρα του, στο παράπονό του, στην ανέχειά του. Ελάτε κοντά στον κοσμάκι. Μην απομακρύνεστε. Μην γίνεστε λόρδοι και καρδινάλοι. Μην γίνεστε λοιπόν και πρίγκιπες και άρχοντες. Στο λαό δίπλα, αυτό σας εκλέγει. Αυτό θα σας ψηφίσει αύριο. Σε αυτόν θα απευθυνθείτε πάλι αύριο για να ζητήσετε την ψήφο. Τι θα του προβάλλετε, τι κάνετε για το ρεύμα, τι κάνετε για την ανεργία, τι κάνετε για τα επιδόματα, τι κάνετε για τις συντάξεις, τι θα του πείτε εσείς που κυβερνάτε εδώ και 40 χρόνια ή 30 ή 50. Τι θα πείτε αύριο στον ελληνικό λαό. Πάλι ένα παραμύθι θα πείτε για να το αποσπάσετε την ψήφο, για να σας ψηφίσει πάλι και πάλι τα ίδια. Δεν είναι όμως έτσι. Συνταγματικά να το δείτε, πολιτικά να το δείτε, πολιτιακά να το δείτε, οικονομικά να το δείτε, κοινωνικά να το δείτε, όπως και να το δείτε, πρέπει να μπούμε σε πλαίσια λογικά. Πλαίσια που να συνεργαζόμαστε με τον κόσμο και να συμπαραστεκόμαστε στον Έλληνα πολίτη, να είμαστε δίπλα, τον βοηθάμε όσο μπορούμε. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Τέλος πάντων. Πολλά είναι τα θέματα, για τα λέω αυτά, γιατί βλέπετε κάθε μέρα τι γίνεται εδώ στο Blue Sky στην εκπομπή. Εκατοντάδες πολίτες περιμένουν στο τηλεφωνικό κέντρο και ανάψει, λέει, τηλεφωνή η συναδέρφισσα. Έχουμε άλλον, κύριε συνάδελφε. Πάμε στον Κώστα, στον κύριο Κερατσίνη. Ο Κώστα, ο Κερατσίνη, για προλάβουμε κανένα άλλο. Έχει καλώς, δεν προλάβουμε την επόμενη φορά. Πάμε. Γεια σας, κύριε Κώστα, τι κάνετε. Κύριε Καρελάκη, δόξα τω Θεώ, καλά. Έχω μία απορία. Γιατί δεν λένε την αλήθεια στον ελληνικό λαό? Η Κύπρος ήταν βρετανικό προτεκτοράτο 200 χρόνια με ελληνικό πληθυσμό, χριστιανούς και μουσουλμάνους. Τη δεκαετία του 50 η ΕΡΕ με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή υπέγραψε τη Συμφωνία της Ζυρίχης, όπου κατέστησε την Τουρκία εγκύτρια δύναμη. Δεν είχε με την Κύπρο καμία σχέση. Κατέστησε την Τουρκία με τη Συμφωνία της Ζυρίχης εγκύτρια δύναμη για τους μουσουλμάνους. Ποιος επέμενε, αγαπητέ μου κύριε Κώστα, γλυκέ μου φίλε, αγαπητέ μου φίλε, ποιος επέμενε για να μπει μέσα εγκύτρια δύναμη η Τουρκία, ποιος επέμενε, φίλε Κώστα? Οι μεγάλες δυνάμεις. Όχι, αλλά... φίλε Κώστα, οι Εγγλέζοι του λέγανε
Κύριε Καραμαλή, τι τον θέλει στην Τουρκία. Βάλτε τη μέσα και την Τουρκία, λέει, θα χρειαστεί και αυτή. Ο κύριος Καραμαλής, διαβάστε τα υπομνημονεύματα. Σας πω στον αέρα, μην σας τα πω τώρα. Να δείτε ποιος επέμενε για να πει η Τουρκία, μία από τις τρεις εγκύτριες δυνάμεις, η Αγγλία, η Ελλάδα και η Τουρκία. Τη βάλαν την Τουρκία μέσα γιατί επέμενε ο κύριος Καραμαλής. Συγχωρεμένος Καραμαλής. Ακόμα χειρότερα. Ακόμα χειρότερα, βέβαια. Ακόμα χειρότερα. Γιατί το έκανε αυτό, για να τα έχει καλά με τους Τούρκους τότε με τον εκάστοτε Τούρκο πρωθυπουργό, για να έχει τη συνειρμία του κυρίου Σιγητή. Δεν είχε καμία σχέση με την Κύπρο. Έτσι. Καμία σχέση δεν είχε με την Κύπρο. Έτσι. Αλλά για να μπορέσει να μπει στην Κύπρο σαν εκείνη τη δύναμη, έπρεπε να γίνει μια ανομαλία. Έτσι, έπρεπε να ανατρέψουν τον Μακάριο. Έτσι, μπράβο. Και για να ανατρέψουν τον Μακάριο, επειδή ο Παπαδόπουλος ή φοβήθηκε ή κατάλαβε, δεν ήθελε να τον ανατρέψει, στήσανε το Πολυτεχνείο. Έτσι. Βάλανε τον. Τα βάζει στην πιο σωστή του βάση. Ανέτρεψε το Μακάριο, βρήκαν ευκαιρία οι Τούρκοι, μπήκαν στην Κύπρο. Αυτή είναι αλήθεια της ιστορίας, όπως την περιγράψατε, αγαπητέ μου φίλε. Αυτή είναι αλήθεια. Αυτή είναι αλήθεια. Γιατί δεν τη λένε στον ελληνικό λαό. Γιατί να την πούνε, αγαπητέ μου κύριε Κώστα, να πούνε ότι ο Καραμαλής ζήτησε να μπει εγκύτρια δύναμη ο Τούρκος. Για να τα έχει καλά με τους Τούρκους, αντί να λύσει από τότε τις διαφορές και με τις ΑΟΣ και με τα χωρικά ύδατα και με τα πάντα. Από τότε πρέπει να λυθούν αυτά. Τα αφήνουμε εδώ πέρα και τα βρίσκουμε μπροστά μας συνέχεια. Τα αφήνουμε, τα βάζουμε κάτω από το χαλί και τα βρίσκουμε μπροστά μας. Για πέστε μου, το ΚΚΕ, γιατί συναλλαγές είχε με τον Καραμαλή και δεν λέει τίποτε? Γιατί τον αναγνώρισε, τον νομοποίησε μετά τη Χούντα. Τον νομιμοποίησε για να το εξασφαλίσει την περιουσία. Και για μένα καλά έκανε και το αναγνώρισε. Πρέπει να αναγνωριστεί, βέβαια, ήταν στην παρανομία. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει να μπει σε συνταγματικές όμως. Σε συνταγματικό δρόμο. Να μην είναι αντισυνταγματικός και παράνομος. Οτιδήποτε λέει η κυβέρνηση κάνει το αντίθετο για να ακούγεται. Γι' αυτό και έφτασε από το 15%, 17% έφτασε στο 4-5%. Αλλά έχει καλά στελέχη μέσα το ΚΚΕ και καλούς ανθρώπους και καλούς οπαδούς. Αλλά οι ηγεσίες καμιά φορά παίζουν το δικό τους παιχνίδι. Έτσι και έτσι βάλανε και την. Όπως πολύ σωστά το περιγράψατε, βάλανε την Τουρκία μία από τις τρεις εγκύτριες δυνάμεις και ψάχναν να βρουν τώρα ευκαιρία πώς θα μπουν στην Κύπρο για να βρει ευκαιρία η Τουρκία που ήταν μία από τις τρεις εγκύτριες δυνάμεις και έκανε την εισβολή στην Κύπρο και έχουν περάσει 56 χρόνια και περιμένουν να βγουν τα κατοχικά στρατεύματα από την Κύπρο. Και εδώ ο Ερντογάν πάει να κάνει κρατήδιο μέσα στην Κύπρο, τη Βόρεια Κύπρο. Έχετε απόλυτο δίκιο και τα είπατε πολύ σωστά, κύριε Κώστα. Πολύ σωστά. Να είστε καλά. Έτσι είναι η αλήθεια, κύριοι. Έτσι είναι η αλήθεια. Να τα λέμε στον κόσμο. Να μαθαίνει. Διότι άμα κρύβουμε την ιστορία, είναι σαν κρύβουμε τη δημοκρατία. Είναι σαν κρύβουμε τον εαυτό μας. Είναι σαν κρύβουμε τη ζωή μας και τη λογική μας. Η αλήθεια πρέπει να λέγεται στον κόσμο. Αλλά πότε γράφτηκε η ιστορία όπως έγινε. Όπως τη συνέφεραν γράφτηκε η ιστορία. Και όχι όσο όπως ήταν. Τα γεγονότα, τα ιστορικά δεν γράφτηκαν ποτέ. Το γράφουν χιλιάδες βιβλία, τα γράφουν αυτά. Τα λέω εγώ. Δεν γράφτηκε ποτέ όπως έγιναν. Αλλά όπως συνέφεραν. Έτσι έγινε. Πάμε παρακάτω τώρα. Τέλος πάντων, φτάνουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Ευχαριστώ όλους. Στους τηλεθεατές, δεν προλαβαίνουμε άλλους να βγάλουμε στον αέρα. Είναι πολλοί άνθρωποι, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπετε εδώ πέρα, είναι ελεύθερο βήμα. Λένε τα προβλήματά τους, τον πόνο τους, την καταγγελία τους. Ό,τι μπορούμε, βοηθάμε. Έχει δίκιο και η κυρία με τα 100 ευρώ που έλεγε πώς θα σωθούμε, ενώ έχει 37 δισεκατομμύρια. Έχει δίκιο με τη ΔΕΗ. Ο άλλος συνάνθρωπός μας είναι δυνατόν να μας φουσκώνει τους λογαριασμούς από τη στιγμή που ήταν μονοπόλιο και είχε δισεκατομμύρια εισπράττει, αλλά κακή διαχείριση οδήγησε τη ΔΕΗ που την οδήγησε. Γιατί να πληρώνουμε νερό που είναι φυσικό και δημόσιο αγαθό? Γιατί έτσι θέλουν κάθε κυβερνήση και αλλά και ο λαός. Όμως, γι' αυτό λοιπόν σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη τον Αμπατζίδη, ευχαριστώ τον Νίκο Τολιάτσικα, ευχαριστώ την Μπέγκη έξω στο τηλεφωνικό κέντρο, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για την εκπομπή αυτή. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων με την αγαπητή συναδέλφουσα την Άννα Τριανταφυλιά Τσούτσα. Από μένα, γεια σας. Θα τα πούμε πλέον τώρα αύριο. Γεια σας.